Μία από τις πιο παραμελημένες σε ένα leg day ασκήσεις, αλλά και ταυτόχρονα πιο σημαντικές τόσο για την εκγύμναση των ποδιών, όσο και για το σχηματισμό και το συχαίρνω με αυτό που θα πω, του κολλιού ροδάκινο, είναι λοιπόν η άσκηση της γέφυρας. Ωραία. Εάν είστε μπασκετόφιλοι, παλιός Αριανός δεν είσαι εσύ. Εντάξει, γκάλις. Μπασκετόφιλος, ναι. Ή τουλάχιστον αντετοκουμπόφιλοι, θα δείτε τον Γιάννη Αντετοκούμπο να κάνει συνέχεια την άσκηση της γέφυρας με άπειρα κιλά. Μέχρι βέβαια να φτάσετε εκεί, ας δούμε πώς εκτελείται αυτή η άσκηση και πού χρησιμεύει. Hip thruster. Hip thruster, περίπου. Λοιπόν, η γέφυρα χρησιμεύει στο να δυναμώσεις τα πίσω πόδια, τους δικέφαλους, ωραία, αλλά και τον κόλο. Και εκτελείται ως εξής. Ξαπλώνεις ανάσκελα και έχεις τα πόδια σου ανοιχτά στο άνοιγμα των ώμων. Ωραία. Πρέπει να θυμάσαι ότι όσο πιο κοντά είναι οι φτέρνες στον κόλο, τόσο περισσότερο ενεργοποιείται ο κόλος. Όσο πιο μακριά είναι οι φτέρνες από τον κόλο, τόσο πιο πολύ ενεργοποιούνται τα πόδια. Έχοντας λοιπόν αυτή τη θέση, στέλνεις τη λεκάνη σου προς τα πάνω. Τώρα, σε αυτή την άσκηση, μπορεί πάρα πολλοί από εσάς να αισθανθείτε ότι ενεργοποιείτε τους δραχείους από πίσω. Okay. Και η αλήθεια είναι ότι για την έκταση του κορμού, όπου γίνεται σε αυτή την άσκηση προς τα πάνω, ενεργοποιούνται και οι δραχείοι. Να θυμάστε ότι σε κάθε άσκηση που παίρνουν μέρος πολλοί μυς, ωραία, ο εγκέφαλος είναι προγραμματισμένος να ενεργοποιεί τους πιο δυνατούς μυς, αυτούς δηλαδή που χρειάζονται το μικρότερο ερέθισμα για να ενεργοποιηθούν. Σε αυτή την περίπτωση και να μπορέσετε να συγκεντρωθείτε στους γλουτιαίους όπως υποθέτω ότι θα θέλατε, μπορείτε να κάνετε το εξής. Μπορείτε να πάρετε ένα σκουπόξυλο, ένα πολύτιμο σκουπόξυλο που μας βολεύει σε πάρα πολλές ασκήσεις, ωραία, και να το βάλετε ακριβώς κάτω από τα κοκαλάκια που πιάνετε εδώ μπροστά στη λεκάνη σας. Εντάξει. Έτσι λοιπόν, με οδηγό αυτό το σκουπόξυλο, σκέφτεστε ότι θέλει να το στείλετε ευθεία πάνω και κάτω. Και πάνω και κάτω. Εάν ο πόνος όμως επιμένει, ο πόνος, η ενόχληση ας πούμε, στη μέση σας, λόγω αυτής της άσκησης και δεν μπορείτε να αποκλείσετε τους δραχιαίους και να συγκεντρωθείτε στους γλουτούς, καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε ένα φυσιοθεραπευτή. Δεν ξέρω αν γνωρίζετε την τυχαία, ας πούμε, φυσιοθεραπευτή. Καλό θα ήταν. Παρ' όλα αυτά, εάν αυτή η άσκηση εκτελεστεί σωστά, θα δείτε πολύ γρήγορα θεαματικά, το πολύ γρήγορα βέβαια είναι ο clickbait, θα δείτε τέλος πάντων... Ροδάκινα. Ροδάκινα, λες και είστε στα Γιαννιτσά, μαύρο παραγωγός. Εάν όμως λοιπόν αυτή η άσκηση εκτελεστεί σωστά, ενεργοποιείτε ο γλουτιαίος λοιπόν και η δικέφαλη, με αποτέλεσμα να έχετε ας πούμε το επιθυμητό καλοκαιρινό, ματαιόδοξο και πώς το πω, προσωρινό αποτέλεσμα του κόλου που θα σας φέρει παροδική ευτυχία ζωή σας. Έτσι το λένε. Για μένα το λες αυτό το πράγμα. Λες το λέω για σένα αυτό το πράγμα. Και για άντρες αναφέρεις όμως, δεν κατάλαβα. Ναι, αλλά αν είσαι γυναίκα και θέλεις να κάνεις πολύ ροδάκινο, okay. Πρέπει να κάνεις την άσκηση. Ναι, συμφωνώ. Πολύ, πολύ, πολύ σκληρό. Φινάλε. Γιατί το κούμπο γι' αυτό το κάνει, δηλαδή. Το κάνει για το πρωτάθλημα, αλλά το πήρε ο μικρότερος αδερφός. Okay.